Ειρηνίων, ανταποκρινόμενο στο αίτημα τη ΕΑ ΣΕΓΑ Δωδεκανήσου και του μοναδικού σωματείου που καλλιεργεί το κλασικό αθλητισμό του Αθλητικού Συλλόγου Ένωση Καζόνη Καλλιεργία 2000, ξεκινά φέτος τη διαδικασία και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη θεσμοθέτηση και διοργάνωση των πανδωδεκανησιακών αγώνων στίβο ηλικιακή κατηγορία K14 σε αιτήσια βάση στην Γάλλη. Οι αγώνες αυτού του επίπεδου και ειδικά αυτής της ηλικίας πρέπει να καθιερωθούν ως εφαλτήριο στα παιδιά αυτά για την ενασχόλησή τους με τον αθλητισμό. Στη διοργάνωση αυτή θα συμμετέχουν 150 αθλητές από όλα τα σωματεία της Δωδεκανήσου, οι οποίοι θα φιλοξενούνται στην Κάλυμνο ένα Σαββατοκύριακο κάθε Σεπτέμβριο. Ο Δήμος Καλλιεργίων ως συνδιοργανωτής δεσμεύεται για τα οργανωτικά έξοδα του αγώνα και την φιλοξενία των αθλητικών αποστολών, η δαπάνη των οποίων δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ. Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε για τη θετική γνωμοδότηση της θεσμοθέτησης της διοργάνωσης των πανδωδεκανησιακών αγώνων στίβων ηλικιακής κατηγορίας K14. Θα είναι μία κάθε χρόνο. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Ότι μόνο η διεξαγωγή αγώνα. Και διαφωνώ όχι ως προς το στην ουσία του. Και καταρχήν, ως πρόεδρος του ΔΑΟ, μη εκλεγμένος Βαλαντουλάμου, επί δημαρχίας του κυρίου Ρούσου, είχαμε διοργανώσει δύο φορές αυτούς τους αγώνες που περιγράφεται. Μετά ο κύριος Διακομιχάλης, το ίδιο. Ο κύριος Βαλουζής, επίσης. Αυτοί είναι αγώνες οι οποίοι ο ΣΕΓΑΣ λέει ποιος θέλει να διοργανώσει, που διοργανώνει. Και μάλιστα για τη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία, την Under 14, είναι 4-5. Οπότε συνήθως πάει ένα στη Ρόδο, ένα στην Κο, ένα στην Πάτμο, ένα στην Κάλυμνο και ένα στο τέτοιο. Δηλαδή... Όχι. Τι όχι, αφού δεν έγινε, κατανοητό. Είναι τα τρία αθλά σύνθετα, τα οποία είναι αυτό που μόλις είπες, και το για πρώτη φορά, πάνω ναι. Δεν υπήρξε στο παρελθόν, ήταν τα σύνθετα. Που είναι ένα στην Ρόδο, ένα στην Πάτμο, ένα στην Κο, από ό,τι στην Κάλυμνο. Εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλά δεν μιλάμε για αυτούς. Μιλάμε για πρώτη φορά από φέτος. Δεν έχει ξαναγίνει και καθιερώνεται πανδωδεκανησιακό πρωτάθλημα ατομικών αγωνισμάτων K14. Yes. Όχι συνθέτων, που είναι το ρηπτικό, το αλτικό, το δρομικό και το ένα στο ένα μισή και το άλλο στο άλλο. Αυτό είναι το ένα που είναι ατομικών αγωνισμάτων. Λοιπόν, με κάθε διευκρίνηση και τροποποίηση, όπως να έχετε, η ουσία είναι η ίδια. Αυτό που μπορούμε να αποφασίσουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο και να υπάρχει και μια ισορροπία γενικότερη είναι ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δέχεται να αναλάβει μια εκδήλωση στα γνωστά όλα αθλήματα που υπάρχουν στην Καλλιεργία, δηλαδή μια εκδήλωση για το ποδόσφαιρο, μια εκδήλωση για το μπάσκετ, μια εκδήλωση για το στίβο, μια εκδήλωση για το τένις, αν θέλετε, ότι δεχόμαστε το Δημοτικό Συμβούλιο το οργανώνουμε κάθε χρόνο στην Καλλιεργία. Το να πάμε τώρα και να πούμε ότι θα κάνουμε μια εκδήλωση μόνιμα στην Καλλιεργία, μόνο για το στίβο, νομίζω ότι δεν είναι και λίγο, είναι και λίγο άδικο, που έχει και προς τα άλλα, ας πούμε, αθλήματα. Αντίθετα, θα επανέλθω σε μια πρόταση που είχαμε κάνει παλιότερα, όταν είχε αποβιώσει ο Βασίλης Σεβαστής, όπου είχαμε προτείνει εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο εδώ, αν θέλετε να κάνουμε αγώνες δικούς μας εδώ στην Καλλιεργία, στους οποίους να τους δώσουμε και το όνομα Βασίλης Σεβαστής. Για να τιμήσουμε το Βασίλη, το Σεβαστή. Αυτό είναι κάτι ξεχωριστό, ας πούμε, μπορεί να μπει σε μια ξεχωριστή κατηγορία μόνη του. Αλλά από εκεί και μετά, το να κάνουμε ένα από τους αγώνες και να τον υιοθετούμε μόνιμα και αντίθετα να μην το κάνουμε και αυτό και στα υπόλοιπα αγωνίσματα, μου φαίνεται λίγο άδικο. Και το μπάσκετ, και το ποδόσφαιρο, και το τένις, και τα άλλα αγωνίσματα, και το ταϊκοντό, αν θέλετε. Πολύβηση, βέβαια. Μπορούν κάλλιστα να πούμε ότι σαν Δήμος θα φιλοξενούμε μία εκδήλωση κάθε χρόνο. Ένα για να το επιμερίσουμε μόνο για το στίβο. Πολύ δε περισσότερο όταν όλα αυτά τα σωματεία που λέμε, σε όλους τους αγώνες που συμμετείχαν και με πανελλήνιες επιδόσεις και αυτά, όχι μόνο και ο στίβος και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο και η κολύμβηση, θέλανε πανελλήνιες διακρίσεις, εντάξει, και δεν δέχτηκαν, δεν πήραν ούτε ένα ευρώ ας πούμε, επιδότηση από το Δήμο. Εντάξει, οπότε λίγο κάποια ισορροπία.
και λίγο κάποια ας πούμε ίση αντιμετώπιση. Αν θέλετε και το ψηφίζουμε και τώρα, μπορούμε να πούμε ότι μία μορφή τελικής φάσης ανά άθλημα, ολίμπηση, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, στίβο, το χρόνο, θα τη φιλοξενεί ο Δήμος της Καλλίνου. Και είμαστε μια χαρά. Να σας πω... Και φαντάζομαι, sorry, Δημαρχέ, φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε ότι δεν πάω από μόνο στίβο, έτσι. Δεν πέρα ξύγω. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το να θεσμοθετήσετε, συνάδελφοι, το να θεσμοθετήσουμε ένα γεγονός, λέτε να έχει αρνητικά, ας το δούμε έτσι. Έχουμε να χάσουμε κάτι απέναντίας. Κάθε χρόνο επιδιδόμεθα σε ένα αγώνα διεκδικητικό. Άντε ελάτε και στην Κάλλινο να κάνουμε αυτό. Το να καταφέρεις, εγώ δεν σου λέω ότι είναι από υψηλή γενιά ο Στίβος έναντι της κολύμβησης ή έναντι του μπάσκετ ή του ποδοσφαίρου. Όχι. Δόθηκε όμως, γιατί έγινε μια προεργασία με το ΣΕΓΑΣ και είπαμε θέλουμε μια διοργάνωση σημαντική σε μια ηλικία όπως είναι η ΚΑΠΑ 14 να την κάνουμε και εμείς στο νησί μας. Γιατί όχι. Αυτό το πράγμα, εκτός των άλλων, εκτός το κύρος που μπορεί να δώσεις, εκτός το ενδιαφέρον, εκτός το να το ενσωματώσεις στην ίδια αθλητική και όχι μόνο κοινωνία, σου δίνει και το δικαίωμα του προγραμματισμού. Είναι ένα γεγονός που δεν το ξέρεις, δεν το προγραμματίζεις. Και θα γίνεται. Το ίδιο προχθές έκανα συζήτηση που ήταν εδώ ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αθλητισμού, ο κύριος Ταυρωτάς, μιας και ήτανε, προέρχεται από το χώρο της κολύμβησης, του είπα, κύριε Μαυρωτά, παλιά κάναμε ένα Final Four εδώ με επιτυχία. Η πισίνα μας είναι 50. Και πού. Μπράβο. Και τα είπαμε. Ελάτε λοιπόν να θεσμοθετήσουμε ένα Final Four του ελληνικού πρωταθλήματος να γίνεται στην Κάλλινο. Να βλέπουμε και εμείς τον Ολυμπιακό, να βλέπουμε και εμείς τις μεγάλες ομάδες με ό,τι αυτό συνεφάει πάγεται στην προβολή και τη διαφήμιση του νησιού μας. Και στην ατζέντα η οποία θα συζητηθεί στα ραντεβού, σας λέω από τώρα, θα είναι μέσα και αυτό. Και μακάρι το φιξάρουμε. Λοιπόν, πάμε στη ψηφοφορία προγραμματικά. Να πω μια πληροφόρηση, κύριε Δήμαρχε. Πολύ σημαντική, την οποία παίρνω εγώ την ευθύνη, γιατί έτσι νιώθω αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να κάνω. Είναι είδηση αυτό και θα χαρείτε πιστεύω όλες. Ο ΣΕΓΑΣ, η ΑΣΕΓΑΣ, ομόφωνα αποφάσισε η ΚΑΠΑ των 18 παιδών κορασίδων, ο κύριε Μαύρο, έχουν ονομαστεί Βασίλης Σεβαστής. ΕΣΑΗ. Δεν χρειάζεται να ονομάσουμε κι άλλο. Βγάλαμε και το γήπεδό μας Βασίλης Σεβαστής, καλά είναι. Αυτοί οι αγώνες αποφασίστηκαν από τον νέα ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου, θα λέγονται πάντοτε Θεόφιλος Πρωνάρης. Αυτοί οι αγώνες. Πάντοτε θα λέγονται Θεόφιλος Πρωνάρης. Εφόσον καθιερωθούν στην Ιστιά. Εκεί πάμε στο θέμα που μου φέρνει το κέντρο. Εμάς η πρότασή μας ως παράταξη και θέλω να πει προς ψήφιση. Λοιπόν, εμάς είναι πρότασή μας ως παράταξη και θα ήθελα να πει σε ψηφοφορία και πρόεδρε, είναι η καθιέρωση μόνιμης διεξαγωγής τελικής φάσης παραδοδικαδησιακών αγώνων στα θύματα του μπάσκετ, του ποδοσφαίρου, του τένις, της κολύμβησης και του στίβου κάθε χρόνο από το Δήμο της Καλλίνου. Και θα ήθελα αυτό να τεθεί σε συμφωνία. Γιατί δεν ήξερα το ψήφισμα. Από την έτσι που θα κάνει. Θα σου παραγωγούν σε ένα το ψήφισμα. Βέβαια. Εμεί πώ θα ζητάμε για το πέρα. Και στο ίδιο θα το βάλει σε συμφωνία. Έχουμε δικαίωμα στην πρόταση. Λοιπόν, έχουμε δύο προτάσει. Πρώτα τη αντιπολίτευση. Μα δεν είναι αντιπολίτευση. Θέσπιση μόνιμης διεξαγωγής τελικής φάσης παντοδεκανησιακών αγώνων
Στα αθλήματα, ποδοσφαίρο, μπάσκετ, πολύβησης, τένις και στήμα. Πρόταση θέσπισης ή θέλω να θεσπίσουμε εμείς να Να πρέπει η Ομοσπονδία του μπάσκετ να αποφασίσει ό,τι θέλει. Πρέπει το τένις να αποφασίσει ό,τι θέλει. Εμείς θα αποφασίσουμε ερήνης. Και πρόταση θέσπισης. Δήμαρχε, να το εξηγήσω αυτό. Δεν είναι το θέμα. Τέλος πάντως, πάει. Να σας το εξηγήσω γιατί μου φαίνεται δεν το καταλάβω. Εμείς αυτή τη στιγμή, όσο και να δυσανασχετούν κάποιοι, θα γίνει ξεκάθαρο σε όλους. Απλά πράγματα. Αυτή τη στιγμή διοργανώνουν παγκοσμιακούς αγώνες πολίτευσης ο Πρωτέας Καλύμνου. Θα δεν κάνω λάθος. Αυτό λοιπόν είναι μια εκδήλωση η οποία διοργανώνεται σε παγκοσμιακό επίπεδο από ένα σωματείο του νησιού. Αυτό μπορεί να τεθεί υπό την αιγίδα του Δήμου η διοργάνωση. Έχουμε κάθε χρόνο τόσο το σωματείο της ΕΑΚΑ όσο και το σωματείο του CBA. Πηγαίνουμε σε τελικές φάσεις. Εφόσον ζητήσουμε από την τοπική επιτροπή την ΕΟΚ του Δεκανήσου και τη διοργάνωση του Final Four, στη τελική φάση δηλαδή, σε κάποιο ηλικιακό, σε κάποια ηλικία ας πούμε του τέτοιου, θα μας το δώσει. Το ίδιο μπορεί να γίνει και στο ποδόσφαιρο. Το ίδιο μπορεί να γίνει και στο τένις, σε παγκοσμιακό επίπεδο. Οπότε λοιπόν, αυτές τις τελικές φάσεις, για να έχουν και τα παιδιά μας την οπτική επαφή με υψηλού επίπεδου αθλητικές δραστηριότητες στο νησί μας, με όλα τα παρεμφερή ωφέλη που μπορεί να έχουμε, όπως το κάναμε και παλιότερα, βάζουμε σαν πρόταση όχι μόνο το στίβο, αλλά και τα υπόλοιπα αγωνίσματα. Τι δεν καταλάβατε. Λοιπόν, για ένα λεπτό. Καταρχήν είμαι απόλυτα θετικό, γιατί είμαι Ευαγγελία Μιλή, αυτή την ώρα ως πρόεδρος του Πρωτέα. Είναι απόλυτα θετικό να γίνονται αγώνες στον τόπο μας, σε όλα τα αθλήματα, γιατί τα παιδιά κερδίζουν εμπειρία, τα παροτρύνουμε με το να ασχοληθούν με τον αθλητισμό περισσότερο και έχουν ένα παραπάνω κίνητρο για επίδοση, για ευγενή άμυλα, για τα πάντα. Επομένως, καλώς ζητάει, καλώς, όσο μου επιτρέπετε να το πω αυτό, χαιρετίζουμε να το πω αλλιώς, το αίτημα της διοργάνωσης των αγώνων K14 του στίβου στην Κάλυμνο. Ο Πρωτέας έχει κάνει 4 διοργανώσεις. Αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό για όσους δεν ασχολούνται με τον αθλητισμό είναι ότι εμείς δεν θεσπίζουμε τον αγώνα. Κάθε φορά που ένα σύλλογος θέλει να κάνει έναν αγώνα ή οποιοδήποτε επίσημη διοργάνωση, υποβάλλει το αίτημα στην οικία ομοσπονδία και χρειάζεται η ομοσπονδία για να το εγκρίνει τον αγώνα κάθε φορά τη θετική συνηγορία του Δήμου. Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Εγώ όμως... Μιλάμε για καθιερωμένο πρωτάθλημα Πανελληνίου Κλίμακας. Δεν πάμε εμείς να κάνουμε ένα αγώνα. Όχι. Τους πανδοδεκανησιακούς που γεννήσαμε άσχετα από εμάς. Ναι, κάθε χρόνο που τους ζητάμε, μας ζητάνε τη συνηγορία του Δήμου. Εγώ λοιπόν θα έλεγα ότι ας είναι ανοιχτός ο Δήμος να συνηγορεί θετικά σε κάθε διοργάνωση που πάει να μπει σε κάθε καλεντάρι ομοσπονδίας. Είτε η ομοσπονδία είναι ΣΕΓΑΣ, είτε είναι καλαθοσφαίριση, είτε είναι πολίμηση, για όποια ομοσπονδία. Να είναι ο Δήμος δίπλα σε κάθε έτοιμο επίσημη διοργάνωση. Δεν εννοώ μέχρι εκεί. Ελάτε να το πιέσουμε το θέμα, δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε άλλο. Νομίζω ότι η πρόταση αυτή που καταθέτουμε είναι στη σωστή κατεύθυνση και από εκεί και πέρα ο Δήμος, τη στιγμή που αποφασίζει να καταθέσει τέτοια πολιτική για μόνιμη, δεν σημαίνει ότι όταν έρθει η πρόταση από οποιοδήποτε άλλη φορά θα κλείσει την πόρτα και θα πει όχι. Εδώ είμαστε, αλλά η θεσμοθέτηση γίνεται σε συνεργασία. Προετοιμάζεις κάτι και ο φορέας το ζητά και εσύ το εγκρίνεις. Λοιπόν, η πρόταση κύριε Μαύρο. Εντάξει.
πλειοψηφία. Εγώ είμαι αυτό τρει ψηφίε που είμαι παρόν, διότι θεωρούμε ότι θα πρέπει να συμπληρωθούν και τα άλλα θύματα. Λοιπόν, πάμε.